Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Παρασκευή 10 Αυγούστου. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε μαζί κάποιες από τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας μας σε τίτλους. Έρχεται η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών προκειμένου να αντικαταστήσει τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού αλλά και η πρώτη αποδοχή του γεγονότος. Η σημερινή Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταργείται και αντικαθίσταται από την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. Συνεδρίαση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Μέτρα ασφαλείας ανακοινώθηκαν με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Τι επισημαίνει ο ίδιος ο Δημήτρης Πέτροβιτς. Λάβαμε μία απόφαση μετά από εισήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να απαγορευτεί προληπτικά η κυκλοφορία οχημάτων αλλά και επισκεπτών στους εθνικούς δημούς. Με βεγγαλικά εξαιρετικά θετική διάθεση αλλά και δεκάδες χιλιάδες κόσμου έγινε η Λευκή Νύχτα στην Αλεξανδρούπολη, όσα επισημάνθηκαν από το βήμα της έναρξης της εκδήλωσης. Ψωνίσαμε πολύ καλές τιμές. Εγώ έρχομαι κάθε χρόνο. Μένω Αθήνα, αλλά έρχομαι κάθε χρόνο εδώ και είναι η πέμπτη-έκτη φορά που παρακολουθώ. Πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραία και συγχαρητήρια σε αυτούς που το διοργανώνουν. Με αυτά και με πολύ περισσότερα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης ξεκινά αμέσως τώρα. Κυρίες και κύριοι, τα τελευταία 24 ώρα παρακολουθούμε την εξέλιξη που υπάρχει στις δύο υποθέσεις που αφορούν στον θάνατο δύο επιχειρηματιών μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες στην πόλη της Ξάνθης. Φαίνεται ότι έχουμε νεότερα στοιχεία. Όπως πάντα, ο Γιάννης ο Σιδηρόπουλος είναι κοντά μας για να μας τα μεταφέρει. Γιάννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά έχουμε την εξιχνίαση, την διαλεύκανση αυτών των δύο υποθέσεων από την αστυνομία της Ξάνθης. Περίπου είχαμε προαναγγείλει στο χθεσινό δελτίο που θα καταλήξει αυτή η έρευνα. Οι αρχικές εκτιμήσεις της αστυνομίας επιβεβαιώθηκαν από τα ευρήματα, από τις μαρτυρικές καταθέσεις και τελικά και από την βαλιστική εξέταση, η οποία διέλυσε κάθε αμφιβολία και έδειξε ότι το πιστόλι με το οποίο σκοτώθηκε ο ασφαλιστής Κώστας Δαλακούρας το πρωί της Τρίτης στην Ξάνθη είναι το ίδιο πιστόλι με αυτό που αυτοκτόνησε ο επιχειρηματίας Αγκόπ Μπαλατιάν το βράδυ, το απόγευμα προς βράδυ της ίδιας ημέρας. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας σκότωσε τον φίλο και συνεργάτη του επαγγελματικά Κώστα Δαλακούρα και στη συνέχεια πήγε στο σπίτι του και αυτοκτόνησε. Να πούμε ότι η αστυνομία συνδύασε διάφορα στοιχεία που συνδέουν τους δύο άντρες, κυρίως τις πολύ σοβαρές και υπέρογκες οικονομικές δοσοληψίες τις οποίες για πολλά χρόνια και οι οποίες είχαν ενταθεί σε όγκο το τελευταίο διάστημα, τις οικονομικές διαφορές που προέκυψαν εξαιτίας αυτών των συναλλαγών επίσης τον τελευταίο καιρό, που επιβεβαιώθηκαν και από μαρτυρίες του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος των δύο ανδρών, και τα υπόλοιπα ευρήματα όπως οπτικό υλικό που εμφάνιζε στην περιοχή της δολοφονίας τον 54χρονο επιχειρηματία το πρωί της, τόσο από οπτικό υλικό όσο και από μαρτυρικές καταθέσεις που τον τοποθετούν στο σημείο εκείνο. Και με βάση όλα λοιπόν τα στοιχεία διαλευκάνθηκε αυτή η υπόθεση με την αποκάλυψη ότι ο 54χρονος επιχειρηματίας σκότωσε τον ασφαλιστή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Υπάρχουν διάφορα άλλα ζητήματα που μένει να διευκρινιστούν, αλλά αυτά προφανώς θα μείνουν στη σφαίρα έτσι των φημών για τα επόμενα χρόνια και είναι δύσκολο να διαλευκανθούν για πιθανότητα για τους λόγους που οδήγησαν τους δύο άντρες στις διαφωνίες και στις οικονομικές έτσι, διαφορές που είχαν. Το κυρίαρχο είναι ότι ο επιχειρηματίας ήταν αυτός που απαιτούσε κάποια χρήματα, ένα μεγάλο ποσό το οποίο δεν μπορεί να διευκρινιστεί αυτή τη στιγμή από τον ασφαλιστή και ενδεχομένως στην σχέση των δύο ανδρών να υπάρχει κάποιο είδους εθισμός στο τζόγο. Μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε ότι είναι ασφαλή τα συμπεράσματα, από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
Κλείνοντας, να πούμε ότι χθες έγινε η κηδεία του 54χρονου ασφαλιστή. Σήμερα το μεσημέρι η κηδεία του 54χρονου επιχειρηματία και με τον τρόπο αυτό έκλεισε ουσιαστικά αυτή η τραγωδία που συγκλώνησε την Ξάνθη, καθώς ήταν πολύ γνωστή και ιδίως στην κοινωνία αλλά και την ευρύτερη περιοχή τις τελευταίες ημέρες. Γιάννη, πριν συνοψίσουμε και αφού φυσικά σου πω ότι παρακολουθούμε με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον τις πληροφορίες, μας μεταφέρεις όλα τα τελευταία 24 ώρα αναφορικά με τις δύο υποθέσεις, θέλω να σε ρωτήσω αν όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σήμερα και μας μετέφερες μόλις τώρα, αν έχουν προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη κοινωνική αναταραχή, αν έχουν προκαλέσει ακόμη περισσότερες συζητήσεις σε δύο υποθέσεις οι οποίες ούτως ή άλλως συζητήθηκαν πάρα πολύ στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης. Ναι, αυτό που πρέπει να πούμε, είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα, είναι ότι ειδικά για τον 54χρονο επιχειρηματία είναι αυτό που λέμε ότι πέφτουμε από τα σύννεφα, δηλαδή ο τρόπος, το είδος των συναλλαγών που είχε και ο τρόπος που αντέδρασε στο τέλος είναι πραγματικά από ένα άτομο που με βάση την κοινωνική του αναφορά δεν περιμένει κανείς, δεν περίμενε κανείς ποτέ ότι θα οδηγηθεί εκεί. Πρέπει να πούμε ότι όταν κάποιος άνθρωπος στρέφει το όπλο στον εαυτό του, φτάνει στον υπέρτατο βαθμό της βίας, άρα είναι πολύ πιο εύκολο να το στρέψει εναντίον άλλου ατόμου το όπλο. Γι' αυτό κάνει μεγάλη εντύπωση ότι έφτασε σε αυτό το σημείο και συνοδεύεται όλο αυτό από μια φημολογία που δεν μπορεί όμως να επιβεβαιωθεί, ότι το τελευταίο διάστημα δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Γενικότερα όμως συζητήθηκε πάρα πολύ έντονα, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και μαρτυρίες για το τι έκαναν το πρωί, αυτό το μοιραίο πρωινό, πριν συναντηθούν οι δύο άντρες, αλλά είναι στη σφαίρα κυρίως του ιδιωτικού. Πάντως σίγουρα είναι μία εξέλιξη, δηλαδή οι λόγοι για τους οποίους έφτασαν στη διαφωνία και τελικά φτάσαμε σε δολοφονία και εν συνεχεία σε αυτοκτονία, είναι πραγματικά λόγοι που δεν μπορεί κανείς να τους πιστέψει ότι έχουν συντελέσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να φτάσουμε σε μια δολοφονία. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι έχουν οικονομικές διαφορές, προφανώς άλλοι άνθρωποι έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια και άλλοι μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια και τα ποσά ποικίλουν, αλλά σε καμία περίπτωση κανείς δεν μπορεί να φανταστεί είτε για μικρό είτε για μεγαλύτερο ποσό ότι κάποιος μπορεί να φτάσει στην δολοφονία. Και αυτό είναι που προκάλεσε τα μεγάλα ερωτηματικά και τα πολύ έντονα κοινωνικά σχόλια. Γιάννη Σιδηρόπουλε, για το χρόνο και για το αναλυτικό ρεπορτάζ, σε ευχαριστούμε θερμότατα. Καλό βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, απαγορεύθηκε η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές από το πρωί της 10ης Αυγούστου μέχρι νεοτέρας σε όλο το νομό Εύρου, συμπεριλαμβανομένες φυσικά και της Σαμοθράκης, κατόπιν απόφασης του χωρικού αντιπεριφερειάρχη. Ο δείκτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στο 3, με τους αρμοδίους να εφιστούν την προσοχή σε όλους και ειδικότερα σε αυτούς που προβαίνουν σε εργασίες στο ύπαιθρο. Οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή του Εύρου και οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν τις τελευταίες ώρες στο νομό οδήγησαν στην απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου να ανακοινώσει την απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση του Εύρου από το πρωί της 10ης Αυγούστου και μέχρι νεοτέρας. Με γνώμονα την προστασία των δασών μας, λάβαμε μία απόφαση μετά από εισήγηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να απαγορευτεί προληπτικά η κυκλοφορία οχημάτων αλλά και επισκεπτών στους εθνικούς δημούς, στα δάση, αλλά και σε ευπαθείς περιοχές. Στόχος είναι σε κάθε περίπτωση να μην έχουμε μία τυχαία πρόκληση πυρκαγιάς, η οποία θα δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους τόσο για κατοικημένες περιοχές, όσο και για τις ανθρώπινες ζωές. Ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αφορά πέρα από το υπηρετικό κομμάτι του νομού και το νησί της Σαμοθράκης με δείκτη επικινδυνότητας 3, γεγονός που πρέπει να καθιστά τους πολίτες ιδιαίτερα προσεκτικούς ως προς τις ενέργειές τους. Για το λόγο αυτό συνεκλήθη το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Εύρου για τη χάραξη σχεδίου άμεσης ανάγκης. Σε ό,τι αφορά την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πρέπει να τονίσω το εξής. Σήμερα ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 3. Συνήθως η απαγόρευση κυκλοφορίας λαμβάνεται στο δίκτυο 4 ή 5. Εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, ως Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, πήραμε μία απόφαση πρωτοποριακή θα έλεγα πριν από 3 χρόνια. Δηλαδή τονίσαμε πως θα μπορούσαμε υπό ορισμένες συνθήκες και προϋποθέσεις και εφόσον
Και εφόσον υπάρχει το εξής γεγονός, ότι η πυροσβεστική υπηρεσία εκτιμά ότι και ο δείκτης 3 μπορεί να αποτελέσει επικίνδυνο παράγοντα, τότε με απόφαση του Προέδρου του ΣΟΠ, που είναι αντιπεριφερειάρχης Εύρου, και μετά από εισήγηση της πυροσβεστικής, να λαμβάνεται αυτή η απόφαση προληπτικού χαρακτήρα διαφύλαξης των δασών και μείωσης των κινδύνων. Οι πολίτες πάντως καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τις κινήσεις τους, ειδικότερα αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με εργασίες αγροτικού περιεχομένου, καθώς ακόμη και μία σπίθα από κάποια μηχανή μπορεί να γίνει αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς, εξηγεί ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Σε τέτοιες περιόδους, δηλαδή όταν πραγματικά υπάρχουν συνθήκες οι οποίες είναι ευνοϊκές για πρόκληση πυρκαγιάς, όπως σήμερα που έχουμε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή μας, τόσο στη Σαμοθράκη όσο και στο υπηρετικό σκέλος του νομού Εύρου, θα πρέπει όλοι μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να μην, σε καμία περίπτωση, να μην κάνουμε μπάρμπεκιου σε μια περιοχή όπου είναι δασώδης ή θαμνώδης και μπορεί να προκληθεί μια πυρκαγιά. Συγχρόνως όμως θα πρέπει, το πιο σημαντικό είναι αυτό, να είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι και σε περίπτωση που αντιληφθούμε έναν ύποπτο καπνό, ανεξαρτήτως που και σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτός ο καπνός, να ειδοποιούμε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, το 199. Αυτός ό,τι έχει να κάνει με το έκτακτο μέτρο που εισηγήθηκε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης, πρέπει να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι επίσης σήμερα και μάλιστα προλίγου ολοκληρώθηκε και η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Κύριος Πέτροβιτς βρίσκεται τηλεφωνικά κοντά μας προκειμένου να μας μεταφέρει όσα συζητήθηκαν. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Σκέβα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Σε συνέχεια της πρώτης δικής σας απόφασης αναφορικά με αυτά τα απαραίτητα, κατά πως φαίνεται, περιοριστικά μέτρα σε ό,τι έχει να κάνει με τις δασικές περιοχές, να ρωτήσω, κύριε Πέτροβιτς, το μείζον, ιδίως στον απόϊχο της καταστροφικής φωτιάς, των καταστροφικών πυρκαγιών που είχαμε στην Αττική, στις οποίες εξαιτίας μάλλον των οποίων θρυνούμε ακόμη νεκρούς, να ρωτήσω τι επίπεδο ετοιμότητας υπάρχει στον νομό Εύρου. Κοιτάξτε, κύριε Σκέβα, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή συνεκλήθηκε για εκτάκτος το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για τρίτη φορά μέσα σε 2,5 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια διαρκής ετοιμότητα, συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γι' αυτό άλλωστε και επικαιροποιούμε κάθε τόσο τα σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων από πυρκαγιές. Το σημερινό ΣΟΠ είχε ως αντικείμενο την επικαιροποίηση των μέσων τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, τόσο η Δήμη όσο η Περιφέρεια και βέβαια όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του ΣΟΠ, προκειμένου αυτά να διατεθούν σε περίπτωση μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς στην πυροσβεστική υπηρεσία. Γι' αυτό το λόγο έγινε εκ νέου μια καταγραφή, προκειμένου να υπάρξει και καλύτερος συντονισμός όταν και εφόσον απαιτηθεί, για να γνωρίζει και η πυροσβεστική. Πράγμα βέβαια είχε, πρέπει να σας αναφέρω, το σχετικό μνημόνιο ενεργειών αλλά και τον κατάλογο των μέσων τα οποία είναι διαθέσιμα, δηλαδή μηχανήματα έργου βαρέως τύπου και όχι μόνο, για να τα χρησιμοποιήσει στο ενδεχόμενο πρόκλησης μιας πυρκαγιάς. Εκεί λοιπόν επικεντρώθηκε η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου και βέβαια στον ακόμη καλύτερο, στην καλύτερη ενημέρωση που πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχουν τα μέλη του ΣΟΠ για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Η αλήθεια είναι, κύριε Πέτροβιτς, πως στον απόϊχο, επαναλαμβάνω, των πυρκαγιών, εξαιτίας των οποίων εξακολουθούμε να θρυνούμε θύματα και να αυξάνεται η λίστα των νεκρών, υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός σε όλη την υπόλοιπη χώρα, ιδίως στις πλήστες όσες περιοχές με μεγάλες δασικές εκτάσεις, όπως ακριβώς είναι και η δική μας. Η εισήγησή σας είναι απαραίτητη, ωστόσο οφείλω να επιμείνω στο ερώτημα αν πράγματι στο απευταίο ενδεχόμενο πυρκαγιάς μπορούμε να μιλάμε για πλήρη ετοιμότητα και για μη ύπαρξη γκρίζων σημείων σε ό,τι έχει να κάνει τόσο με τις αρμοδιότητες όσο και με αυτή καθ' αυτή την αμεσότητα της αντιμετώπισης. Κοιτάξτε,
στον τομέα της πρόθεσης. Ξέρετε ότι η πρόθεση του ΣΟΠ είναι να μην έχουμε κάποια πυρκαγιά εδώ στην περιοχή μας. Αλλά από την άλλη γνωρίζετε ότι κάθε πυρκαγιά, όπως και κάθε πλημμύρα, έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θα σας αναφέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα το οποίο έχει σχέση με τις πυρκαγιές. Και μάλιστα είχαμε τρεις πυρκαγιές, όπως θυμόσαστε, πριν ξεσπάσει η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική. Είχαμε λοιπόν μια εβδομάδα η οποία είχε άστατες καιρικές συνθήκες, είχαμε μπουρίνια, βροχοπτώσεις και πολλούς κεραυνούς. Λοιπόν, από αυτό το πέρασμα της κακοκαιρίας ξέσπασαν στην περιοχή μας τρεις πυρκαγιές από κεραυνούς και μάλιστα οι δύο ήταν σε δύσβατα σημεία. Ως εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και αν μια πυρκαγιά ξεσπάσει σε ένα δύσβατο σημείο και υπάρχει εκείνη την ώρα και ευνοείται, αν θέλετε, από ισχυρούς ανέμους, τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Η ετοιμότητα έγκυται στο γεγονός ότι υπάρχουν τα μέσα και θα προσπαθήσουμε με κάθε δυνατό και υπάρχουν μέσο να την αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορείς ποτέ σε κανένα τέτοιο φαινόμενο, ειδικά όταν αυτό προκαλείται από τις καιρικές συνθήκες, να είσαι έτοιμος. Η ετοιμότητά σου έγκυται στο γεγονός κατά το πόσο θα αντιληφθούμε σύντομα την πυρκαγιά και πώς, συγγνώμη λίγο, πώς θα αντιληφθούμε σύντομα την πυρκαγιά και πώς θα μπορέσουμε στη συνέχεια να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου αυτή η πυρκαγιά να αντιμετωπιστεί εν τη γενέση της. Δηλαδή, στα πρώτα λεπτά, αν αντιμετωπίσουμε την πυρκαγιά στα πρώτα λεπτά, σαφώς, κύριε Σκέφα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα. Αναφέρεστε στο φαινόμενο της ξηρής καταιγίδας, από το οποίο πρόσφατα η Θάσος αντιμετώπισε τεράστιο πρόβλημα. Θυμόμαστε, θυμόμαστε την πυρκαγιά, η οποία έφερε και τον πρωθυπουργό στο νησί. Να κλείσω με ένα τελευταίο ερώτημα. Επιμένατε σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και νωρίτερα ακόμη, κύριε Πέτροβιτς, για την αναγκαιότητα ύπαρξης και στάθμευσης στη δική μας περιοχή ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Το ελικόπτερο ήρθε, δύναται να συνδράμει σε μια τέτοια περίπτωση? Και για να το θέσω σωστότερα, είναι αρκετό, ναι, ή μπορούν να γίνουν και άλλα από τον κρατικό μηχανισμό προκειμένου να έχουμε περισσότερες δυνάμεις αποτροπής? Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό είναι, και το έχουμε ζητήσει εμείς, το πυροσβεστικό ελικόπτερο σταθμεύει στο αεροδρόμιο Δημόκρητος μετά το 2004 και ενδεχομένως κάποιες περιόδους ερχόταν και έφευγε τα προηγούμενα χρόνια πριν το 2004. Αλλά αυτό που πρέπει να επισημάνω είναι ότι με έγγραφό μου προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζήτησα να υπάρχουν εδώ και αποθήκες καυσίμων προκειμένου όταν έχουμε μία πυρκαγιά να μπορούν να σταθμεύουν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και να ανεφοδιάζονται και τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Βέβαια, μέχρι στιγμής πρέπει να σας πω, κύριε Σκέφα, παρότι έκανα δύο φορές επικοινωνία, δεν έλαβα απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο. Για μας είναι υψής της προτεραιότητας τέτοιου είδους ενέργειες να μπορούν να γίνονται χωρίς να χρειάζεται εμείς οι ίδιοι να επισημαίνουμε το επίγον ενός θέματος και την αναγκαιότητά του. Δηλαδή, είναι αυτονόητο. Το αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης προσφέρεται για να έχει και μία ειδική αποθήκη καυσίμων για τον ανεφοδιασμό των εν λόγω πυροσβεστικών αεροσκαφών. Δεν μπορεί δηλαδή να έχω μία φωτιά εγώ στην περιοχή εδώ της Θράκης και να αναγκαζόμαστε να έρχονται αεροπλάνα τα οποία θα πρέπει να πάνε και να ανεφοδιαστούν με καύσιμα από τη Θεσσαλονίκη. Αφού διαθέτω το αεροδρόμιο, γιατί να μην γίνεται αυτό? Επαναλαμβάνω λοιπόν, αυτό είναι το αίτημά μας, μαζί με το πυροσβεστικό ελικόπτερο και με την ανάγκη λειτουργίας μιας αποθήκης καυσίμων, το οποίο διεκδικώ επιτακτικά, νομίζω ότι θα είμαστε ακόμη περισσότερο έτοιμοι, ακόμη περισσότερο θωρακισμένοι. Εδώ θα είμαστε για να κοινωνήσουμε και εμείς το εν λόγω μήνυμα και την αναγκαιότητά του, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, για το χρόνο και για τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σκέβα. Καλό σας βράδυ.
Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες πλημμύρισαν τους δρόμους της Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της διεξαγωγής της Λευκής Νύχτας. Η αγορά της πόλης γέμισε με ντόπιους αλλά και επισκέπτες, καταναλωτές σε μια βραδιά που χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη κίνηση και το πλήθος των παράλληλων εκδηλώσεων σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας του Εύρου. Το σήμα της έναρξης δόθηκε μπροστά από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Με βεγγαλικά, δεκάδες χιλιάδες κατοίκων και επισκεπτών στους δρόμους, παράλληλες εκδηλώσεις και κυρίως με αισιοδοξία και με πολύ θετική ενέργεια, δόθηκε το έναυσμα για την έναρξη της Λευκής Νύχτας στην Αλεξανδρούπολη. Η φωτισμένη βραδιά γέμισε τους δρόμους και τα καταστήματα της πρωτεύουσας του Εύρου με χιλιάδες ανθρώπους όλων των ηλικιών. Ένα φεστιβάλ τόσο σημαντικό για την οικονομία και την ελκυστικότητα της πόλης, για την αναγνωρισιμότητα της περιοχής και το ευρύτερο τουριστικό προϊόν της χώρας. Ώστε να έχετε δει υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε τέτοιο τύπο διοργανώσεις, και να γνωρίσετε αυτόχρονα τη δουλειά και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει συνολικά, θεσμικά, στο κομμάτι αυτό. Στην τεράστια αυτή προσπάθεια ενίσχυσης της ελκυστικότητας, της πόλης και της αγοράς της, έχουμε κοντά μας τη χαρά, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας το διαδυατικό αγωγό φυσικού αερίου TAP. Ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα από οικονομικής και γεωπολιτικής άποψης έργα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Βόρεια Ελλάδα. Ως μια έμπρακτη απόδειξη σύμπραξης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, χαρακτήρισε τη διοργάνωση ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Ο Βαγγέλης Λαμπάκης στάθηκε στην επιτυχία της Λευκής Νύχτας και στην εξαιρετικά θετική της απόρρεια στο πλαίσιο της εγχώριας και διεθνούς προβολής της πόλης. Συνδέουμε την αυτοδιοίκηση που είναι ιονή δημόσιο. Μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο, τα επιμελητήρια και την αγορά. Δηλαδή, αυτό που κάποιοι ιδεολογικά το απέρριπταν, δηλαδή τη σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, ήρθαν οι δομές του επιμελητηρίου, του Εμπορικού Συλλόγου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και είπαν ότι εμείς το εφαρμόζουμε. Το εφαρμόζουμε στα πλαίσια μιας Λευκής Νύχτας, έστω που είμαι σίγουρος ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα αποτελέσει τον προθάλαμο, τον προήμιο για κάτι πολύ πιο δυνατό. Αξιοσημείωτο το γεγονός πως πριν κηρύξει την έναρξη της Λευκής Νύχτας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης ξεκίνησε αναφερόμενος στους δύο κρατούμενους στρατιωτικούς μας στην Ανδριανούπολη, στους νεκρούς της τραγωδίας στην Ανατολική Αττική, στους πληγέντες της Αμοθράκης από το Σεπτέμβριο του 2017, καθώς και στους εκ νέου πλημμυροπαθείς κατοίκους και επαγγελματίες στον Εύρο. Μερικά χιλιόμετρα μακριά από τη γιορτινή και απαστράκουσα σήμερα Αλεξανδρούπολη, δύο παλικάρια, δύο Έλληνες στρατιωτικοί, δύο δικά μας παιδιά βρίσκονται φυλακισμένα εδώ και 5,5 μήνες στις φυλακές υψής της ασφαλείας της Αδριανούπολης, πέραν από κάθε έννοια λογικής και διεθνούς δικαίου. Εμείς λοιπόν δεν τους ξεχνάμε και δηλώνουμε σήμερα από εδώ ότι θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να επιστρέψουν ασφαλείς στην πατρίδα και στις οικογένειές τους. Οι δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες που υπολογίζεται πως ξεπέρασαν την κίνηση της προηγούμενης Λευκής Νύχτας έθεσαν εκ νέου τον πήχη για την επόμενη διοργάνωση ακόμη ψηλότερα. Πραγματικά εύχομαι να υπάρχουν πολλές τέτοιες νύχτες και μέρες που να δείχνουμε την όμορφη αυτή πόλη μας, την όμορφη αυτή Αλεξανδρούπολη που αν ανταγωνιστικά και συγκριτικά τη βάζει με πολλές άλλες πόλεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, θα πάει στις πρώτες θέσεις, μήπως την πρώτη, δεν είμαι και αντικειμενικός κριτής, εύχομαι να περάσουμε καλά. Υπενθυμίζεται πως η Λευκή Νύχτα διοργανώθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το Δήμο και τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Κεντρικός χορηγός της ήταν ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου TAP. Ο TAP ως αγωγός καλής ενέργειας προσπαθεί να στηρίξει συνεχώς προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο στις τοπικές κοινωνίες από όπου περνάει. Έτσι λοιπόν, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία δίνει προστιθέμενη αξία στις τοπικές κοινωνίες, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε παρά να το στηρίξει. Παράλληλα και με το πρόγραμμα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων, προσπαθούμε να είμαστε συνέχεια κοντά στις τοπικές κοινωνίες. Είναι σημαντικό για την ομάδα του TAP να συνεργάζεται με επαγγελματίες και μέσα από τη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης θέλω να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες της ομάδας του TAP για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και τα συγχαρητήρια, γιατί είναι σημαντικό να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που προβλέπουν και επιδιώκουν την ανάπτυξη των κοινωνιών.
Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η πέμπτη διοργάνωση, παραμένοντας στο θέμα της Λευκής Νύχτας στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με τους καταναλωτές. Πολλοί ήταν εκείνοι που επισκέφθηκαν το κέντρο της πόλης για να βιώσουν την εμπειρία των εκδηλώσεων, αλλά και για να αγοράσουν από τα καταστήματα, εκμεταλλευόμενοι τις προσφορές. Για πέμπτη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη η διοργάνωση της Λευκής Νύχτας. Πλήθος κόσμου παρέστη στο κέντρο της πόλης, κατακλείζοντας τα σημεία όπου λάμβαναν χώρα οι μουσικές εκδηλώσεις. Τα συμπεράσματα για τη διοργάνωση θετικά, με τους περισσότερους να κάνουν λόγο για μια επιτυχημένη ιδέα. Και ψώνισα, ήταν πολύ καλές οι τιμές. Είχε πολύ κόσμο διαφόρων ειδών, και νέους και παιδιά και μεγάλους. Βγήκαν και οι μεγάλοι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βγαίνουν και οι μεγάλοι να χαρούν σε αυτήν την γιορτή που μπορεί να συμμετέχουν. Έχουν χωρίς προδιαγραφές και τα μουσικά συγκροτήματα πολύ ωραία, πολύ μας άρεσε και μερικά περισσότερο. Τα κέντρα που είχαν πολλή δουλειά, τα μαγαζιά επίσης πολλή δουλειά, ψωνίσαμε, πολύ καλές τιμές. Εγώ έρχομαι κάθε χρόνο, μένω Αθήνα, αλλά έρχομαι κάθε χρόνο εδώ και είναι η πέμπτη-έκτη φορά που παρακολουθώ. Πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραία και συγχαρητήρια σε αυτούς που το διοργανώνουν. Δεν κατέβηκα, εγώ δεν μένω εδώ, έρχομαι για λίγο και φεύγω. Ήμουν πέρυσι και είχαν σβήσει τα φώτα, μετά τρελαθήκαμε. Πηγαίνουμε από εδώ, από εκεί, περιμένουμε πολύ ώρα. Με να φτάσουμε στο σπίτι πέρασε από 12 η ώρα. Πάντως ήταν πολύ ωραία έτσι και τώρα που άκουσα μια φίλη που πήγε λέει πολύ όμορφο. Βέβαια όλα αυτά έρχονται απ' έξω, έτσι δεν είναι, την Αμερική εκεί έχουν το ένα το άλλο. Ήρθαν και εδώ. Καλά είναι. Να περνάμε καλά. Είναι κάτι όμορφο για την Αλεξανδρούπολη και γενικά για όπου γίνεται. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ήσυχη ήρεμα. Όλος ο κόσμος σε διασχέδεσε αρκετά. Πιστεύετε ότι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές πώς πήγανε τα πράγματα? Πιο περισσότερο. Πιο περισσότερο. Και τα μαγαζιά δουλέψαν αρκετά. Εσείς συμμετείχατε στη διοργάνωση. Κατεβήκατε στο κέντρο της πόλης. Ψωνίσατε? Βέβαια. Βέβαια. Εγώ δεν ψωνίσα, οι γυναίκες βγήκαν στα αυτά και ψωνίσαν. Από την άλλη πλευρά υπήρχαν και αυτοί που δεν συμμετείχαν στο event. Πώς σας φάνηκε η διοργάνωση? Δεν έχω πάει. Καθόλου. Καθόλου. Δεν πήγαμε καθόλου στο κέντρο, μπορώ να πω. Δεν βγήκαμε γενικά, οπότε δεν μπορούμε να σας πούμε κάτι. Οι περισσότεροι πάντως μοιάζουν ευχαριστημένοι με το γεγονός και ενθαρρύνουν τους διοργανωτές να συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι μια... η μέρα που μπορεί να βοηθήσει σε περισσότερο και στον τουρισμό και στους κατοίκους εδώ. Υπήρχε πολύς κόσμος έξω, δεν ξέρω άμα ψώνησαν ή όχι στα μαγαζιά, αλλά πάντως ήταν μια καλή εκδήλωση, πιστεύω ότι διασκέδασε ο κόσμος. Εσείς ψωνίσατε από τα καταστήματα του Εμπορικού Συλλόγου, εκμεταλλευτήκατε τις εκπτώσεις? Όχι, βγήκα λίγο αργά και δεν μπόρεσα να πάω στα καταστήματα. Άλλες μέρες και τώρα πήγα σε ένα κατάστημα. Άλλες μέρες έχω πάει. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Ψωνίσατε καθόλου? Όχι. Δεν ψώνησα, όχι, δεν ψώνησα. Κατεβήκατε στο κέντρο της πόλης? Κατέβηκα στο κέντρο και ήταν πολύ καλά, είχε πολύ κόσμο. Αυτά, παιδιά, αυτά. Σε σχέση με τις άλλες χρονιές, πώς σας φάνηκε η διοργάνωση? Μου φάνηκε το ίδιο, νομίζω. Δεν ξέρω, δεν έβγαινα τις προηγούμενες χρονιές, αλλά φέτος, χθες που βγήκα, ήταν πάρα πολύ καλά. Άρα είναι ένας θεσμός που κρατάει καλά στην... Να γίνεται κάθε χρόνο το κάνω αυτό. Πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραίο το γεγονός, μακάρι να γίνεται κάθε χρονιά. Φαίνεται ότι πρόκειται να καταστεί ως θεσμός στην πόλη. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, τα καταστήματα ήταν ανοιχτά χθες, αν κατεβήκατε στο κέντρο, αν εκμεταλλευτήκατε τις εκδηλώσεις? Κατεβήκαμε στο κέντρο με την οικογένειά μου, τα καταστήματα μέχρι αργά ανοιχτά. Είχε πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον, ο κόσμος χαιρότανε, βγήκαν έξω με τις οικογένειές τους. Νομίζω υπήρχε και κίνηση στην αγορά, στα καταστήματα, ο κόσμος ψώνησε. Είναι πολύ ευχάριστο, μακάρι να γίνεται κάθε χρόνο. Θα αλλάξουμε εντελώς θέμα αλλά και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Θα περάσουμε σε συζήτηση. Θα φιλοξενήσουμε ευθύς αμέσως τον Αντιδήμαρχο των Φερών. Ο κύριος Γκότσης βρίσκεται στο άλλο άκρο της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Γκότση, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σκέβα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πρέπει να πούμε ότι έρχεται σε συνέχεια επικοινωνίας που είχαμε προλίγου και με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Πέτροβιτς. Είχαμε, υπενθυμίζω, σήμερα συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Μία συνεδρίαση με ταυτόσιμο περιεχόμενο. Είχατε και στις σφαίρες μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, οφείλω να ομολογήσω, συνεδρίαση και χρήσιμη, καθότι έγινε μία προσπάθεια καταγραφής των οικοπαίδων στους οικισμούς, τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα και εξετάσατε και το νομικό τους πλαίσιο. Παρακαλούμε να μας βάλετε στο κλίμα της συνεδρίασης αλλά και στα συμπεράσματά της.
Κύριε Σκέβα, πήραμε μια πρωτοβουλία και συνεργασία με τους προέδρους των οικισμών που εκεί εστιάζεται περισσότερο το πρόβλημα. Να σας πω ότι στη Δημοτική Ενότητα των Φερών, στην Αντιδημαρχία των Φερών υπάρχει η έδρα της πόλης των Φερών και 14 οικισμοί. Σε αυτούς τους οικισμούς υπάρχουν οι πρόεδροι, αλλά υπάρχουν και πολύ ενεργοί πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι τους καλέσαμε για να πάρουν έτσι μια, να έχουν μια ενεργή δράση σε ό,τι αφορά την προστασία των χωριών τους. Και το κάναμε αυτό γιατί, παρατηρείται το φαινόμενο ότι στα χωριά έχουμε πάρα πολλά εγκατελειμμένα οικόπεδα ή και παλιά σπίτια και τα οικόπεδα δεν είναι σε καλή κατάσταση, των οποίων οι ιδιοκτήτες πολλοί είναι άγνωστοι, σε εμάς τουλάχιστον, αλλά και στους προέδρους, καθώς έχουν πεθάνει οι παλιοί ιδιοκτήτες, υπάρχει μια κληρονομικότητα ή όσοι ήταν άτεκνοι έμειναν στα συγγενικά τους πρόσωπα, στα κοντινά τους συγγενικά πρόσωπα. Υπάρχουν κάποιοι που είναι στο εξωτερικό, που λείπουν αρκετά χρόνια και δεν τους γνωρίζουμε. Και καλέσαμε σε αυτή τη σύσχεση, πέρα από την πυροσβεστική υπηρεσία που παραβρέθηκε με τον προϊστάμενο του κλιμακίου των Φερών, τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος, και τη συμβολιογράφο των Φερών, για να μας δώσει το νομικό πλαίσιο που βρίσκονται αυτές οι κυριότητες. Εμείς πιστεύουμε ότι αν κάνει κάποιος, αν λέει προφορικά ότι κάνει μια αποποίηση κληρονομιάς, δεν το ανήκει το οικόπεδο. Δεν είναι έτσι όμως. Εκεί μάθαμε ότι 40 μέρες μετά το θάνατο του ιδιοκτήτη, αν δεν γίνει αποποίηση κληρονομιάς, είσαι ονή κληρονόμος. Επομένως δόθηκε μια άλλη διάσταση σε ό,τι αφορά τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων. Αυτό που ζητήσαμε, τη συνδρομή των συλλόγων, είναι να προσπαθήσουν να βρουν τους ιδιοκτήτες από τα συγγενικά τους πρόσωπα, γνωρίζουν σε κάθε χωριό λίγο πολύ ποιος ήταν ο αρχικός κάθος, ποιος ήταν ο δεύτερος, ώστε να κάνουμε τι. Να γίνει μια βάση δεδομένων, ήδη στις σφαίρες το έχουμε προχωρήσει σε πολύ ικανοποιητικό και μεγάλο οικόπεδο, επίπεδο, ναι. Έχουμε καταγράψει πάνω από 170 με 180 οικόπεδα και αποστέλλονται επιστολές. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και με τους οικισμούς, ούτως ώστε όπου και αν βρίσκονται και στο εξωτερικό ακόμη θα πηγαίνουν αυτές οι επιστολές, σύμφωνα με αυτά που προβλέπει η νομοθεσία. Η νομοθεσία τι λέει, ότι του στέλνεις ένα έγγραφο και του λες ότι σε 10 μέρες θα πρέπει να έχει προβεί στον καθαρισμό του οικοπέδου του. Και πρέπει να πω, κύριε Γκότση, ναι, σας ακούμε. Θα πρέπει να παρέμβει ο Δήμος. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν το έχουμε κάνει, με εξαίρεση τα δημοτικά ή δημόσια ή οικόπεδα του ΙΑΠΟΕ, του πρώην Ιδρύματος Παλινοστούντων, που στην ουσία είναι κρατικά και αυτά, με τους ιδιώτες, γιατί έχουν ανταποκριθεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, σε ένα ποσοστό 90%. Τώρα, αν στους οικισμούς δεν ανταποκριθούν οι ιδιοκτήτες, εκεί το έχουμε συζητήσει με τον Δήμαρχο, υπάρχει το νομικό πλαίσιο, μπορεί να γίνει και βιβλιοτικός κατάλογος, να παρέμβουμε σε κάποια οικόπεδα και να τα καθαρίσουμε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο σύνολο. Γιατί θα πρέπει να υπάρξουν πολύ μεγάλες εργολαβίες. Αν τώρα εγώ υπολογίζω ότι ξεπερνούν τα 200 με 300 στους οικισμούς, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος και δεν μπορούμε να το κάνουμε τα δικά μας τα μηχανήματα. Πρέπει να πούμε, κύριε Γκότση, ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια στην οποία αναφέρεστε και που χαιρόμαστε πως έχουν γίνει, να ακούμε πως έχουν γίνει ήδη κάποια βήματα προς αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντική. Υπενθυμίζουμε άλλωστε ότι η πλειοψηφία των οικισμών των Φερών, μάλλον το σύνολο των οικισμών των Φερών και εν γέννη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, είναι οικισμοί οι οποίοι έχουν πολύ πράσινο τριγύρω, είναι χτισμένοι σχεδόν μέσα σε πράσινο. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό να προχωρήσουν τα βήματα αυτά. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Αντιδήμαρχε, αν είναι ρεαλιστικό να πούμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, εφόσον πέσει σε ευήκο ότα και σε συνεργάσιμους ιδιοκτήτες, αν πιστεύετε ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας εκδήλωσης ή επέκτασης μιας πυρκαγιάς στις περιοχές αυτές. Σίγουρα θα αποτελέσει ένα αποτρεπτικό παράγοντα και αυτό που κάνουμε θεωρώ ότι κινητοποιήσαμε και ενεργούς πολίτες, γιατί αυτοί που βρίσκονται στους συλλόγους, να πούμε την αλήθεια, ότι είναι ενεργοί πολίτες. Ενδιαφέρονται για τον τόπο τους. Και σίγουρα θεωρώ ότι είμαστε σε μια σωστή κατεύθυνση. Εγώ δεν ξέρω αν θα έχουμε επιτυχία 100%, αλλά αν πρόκειται για το Χ χωριό που έχει 40 οικόπεδα καταλημμένα, μπορέσουμε και βρούμε τους 30, αυτό για μένα θα είναι ένα επίτευγμα. Αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία
κοιτάξτε να δείτε τώρα, με τα χωριά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι δεν υπάρχει αξία των οικοπαίδων και θεωρούν ότι όλοι και αυτοί που είναι κληρονόμοι ότι δεν αξίζουν να δίνουν χρήματα για κάτι που δεν έχει αξία. Εν πάση περιπτώσει όμως η νομοθεσία είναι η νομοθεσία. Αν κάποιος δεν θέλει το οικόπεδό του, ας το μεταβιβάσει σε κάποιον, ας το δωρήσει σε κάποιον που ενδιαφέρεται ή να το καλλιεργήσει ως κήπο ή να κάνει μια... να το κάνει οτιδήποτε. Αν όμως συνεχίζει να το έχει φορτωμένο επάνω του και να είναι στην κυριότητα σύμφωνα με τον νόμο, οφείλει να το έχει περιποιημένο. Δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος κάτοικος να είναι δίπλα σε ένα τέτοιο οικόπεδο, να εγκυμονεί κίνδυνο να του κάψει το σπίτι, να είναι μια περιβαλλοντολογική βόμβα, να είναι μια εστία μόλυσης, να υπάρχουν διάφορα σκουπίδια και να τα ανέχεται ένας κάτοικος ενός χωριού. Κύριε Γκότσε, συνοψίζοντας, κρατούμε την θετική διάθεση και πρόθεση των συλλόγων να βοηθήσουν στην ανέβρεση των ιδιοκτητών των εντός και εκτός εισαγωγικών αζήτητων οικοπαίδων. Να ρωτήσω αν έχει προγραμματιστεί ή αν σκέφτεστε πότε ενδεχομένως μπορεί να γίνει μια επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν τα συμπεράσματα που προέκυψαν στον απόϊχο της πρώτης. Μέσα στα τέλη μάλλον του Αυγούστου θα ξαναγίνει. Να σας πω και κάτι πολύ σοβαρό. Περιμένουμε την ανάρτηση από το κλιματολόγιο. Εκεί θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα σε αρκετά μεγάλο βαθμό, γιατί θα δούμε για οικόπεδα που μέχρι τώρα δεν μπορούν να πιστοποιηθούν ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες, ποιος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, αν υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιον, αν το διεκδικεί κάποιος. Σίγουρα το κλιματολόγιο ότι δεν εφαρμοζόταν μέχρι τώρα μας δημιουργούσε ένα πρόβλημα. Είναι μια πολύ ισχυρή βάση το κλιματολόγιο για να μπορούμε να βρίσκουμε πλέον τους ιδιοκτήτες και να πορευόμαστε με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Προς το τέλος όμως του Αυγούστου θεωρώ θα έχουμε τα αποτελέσματα και θα είμαστε πάλι εδώ να τα ξανασυζητήσουμε. Εδώ θα είμαστε κύριε Γκότση για να μεταφέρουμε τις εξελίξεις και φυσικά ευελπιστούμε να έχει ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό η εικόνα στους οικισμούς των Φερών. Για το χρόνο και για τη συζήτηση, αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τη σύσταση μιας εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης έκτακτων αναγκών εξήγηλε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 17 ημέρες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Ανατολική Αττική. Η νέα υπηρεσία καταργεί τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στελεχώνεται μεταξύ άλλων και από επιστημονικό προσωπικό και θα λειτουργεί μέσω του Ανωτέρου Υπουργείου. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Τη σύσταση νέας υπηρεσίας που αντικαθιστά τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το Υπουργείο Εσωτερικών στον απόϊχο της τραγωδίας που υπέστη η Ανατολική Αττική από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου. Αποφασίζουμε σήμερα την δημιουργία μιας αναβαθμισμένης δομής με δύο κεντρικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, να αποτελεί έναν ενιαίο φορέα διαχείρισης των έκτακτων αναγκών με λειτουργική, επιχειρησιακή και επιστημονική αναβάθμιση σε σχέση με την έως σήμερα υφιστάμενη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και δεύτερον, να υιοθετεί προσαρμοσμένα στα ελληνικά δεδομένα και στην ελληνική κλίμακα τα πιο σύγχρονα και παραγωγικά στοιχεία των μοντέλων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών τόσο από την Ευρώπη όσο όμως και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας όπως είναι μέχρι σήμερα γνωστή και θα αντικατασταθεί με μια υπηρεσία που θα λειτουργεί αυτόνομα υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Η σημερινή Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταργείται και αντικαθίσταται από την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, που θα αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, που θα υπόκειται ιεραρχικά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μεταξύ άλλων, 20 παρεμβάσεις για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος ήδη έχουν εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό. Κάποιες από αυτές έχουν ως εξής. Κατεδαφίζονται 3.200 αυθαίρετα κτίσματα και κατασκευές που έχουν ήδη τελεσίδικα πρωτόκολλα κατεδάφισης άμεσα με ευθύνη της αποκεντρωμένης διοίκησης. Για κάθε αυθαίρετο κτίσμα που εντοπίζεται σε φάση κατασκευής, θα προχωρά άμεσα η κατεδάφισή του. Ξεκινά άμεσα η καταγραφή και χαρτογράφηση των περιφράξεων σε παραλίες, ενώ ενισχύονται και επιταχύνονται οι διαδικασίες ελέγχου και κατεδάφισης για περιφράξεις σε απόσταση 500 μέτρων από τη ζώνη του Αιγιαλού σε περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης. Με στοχευμένες παρεμβάσεις ενδυναμώνουμε τον θεσμό
του διοικητή συμβάντος, ώστε να έχει τη θεσμική κάλυψη και όλες τις διοικητικές δυνατότητες για να συντονίζει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Τη συγκρότηση της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών επικροτεί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο Δημήτρης Ρίζος, τονίζοντας το θετικό στοιχείο στη συγκρότηση ενός σώματος με συγκεκριμένες και στοχευμένες αρμοδιότητες, ενώ ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολης χαιρετίζει το εγχείρημα, επισημένοντας τη σημασία που θα προσδώσει στην αποτελεσματικότητα της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών η στελέχωση της υπηρεσίας με επιστημονικό προσωπικό. Από ό,τι εξαγγέλθηκε, ο διοικητής, ο υπεύθυνος, θα είναι ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, αποδεκτός και από επιστημονικής άποψης και από άποψης κοινωνικής προσφοράς. Θα επιλέγεται από την Επιτροπή Προέδρων της Βουλής, Προέδρων των Επιτροπών της Βουλής, για να υπάρχει και ο έλεγχος το ποιος είναι πού, και φυσικά πρέπει να έχει και κάποια χρηματοδότηση. Από ό,τι ακούσαμε, η χρηματοδότηση θα είναι από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Είναι γύρω στα 500 εκατομμύρια σε πρώτη φάση. Δείχνει να έχει αρμοδιότητες αρκετά μεγαλύτερες από αυτές που είχε η πολιτική προστασία στη χώρα μας. Το επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα στελεχωθεί με βάση αξιολογικά κριτήρια, αυτό σημαίνει ότι θα είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν και ξέρουν, αλλά και στην κεντρική διοίκηση, αλλά και στις κατατόπους περιφέρειες. Εμείς αυτό, και ως αρμόδιος αντιδήμαρχος με την ευθύνη της πολιτικής προστασίας, το βλέπουμε με θετικό μάτι. Είναι αυτή η υπηρεσία η οποία υπάρχει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και στην Αμερική. Σε 2.143 συλλήψεις προέβησαν τον Ιούλιο οι υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο πλαίσιο των επιτυχιών που σημειώθηκαν, περιλαμβάνονται οι εξιχνιάσεις 45 περιπτώσεων απάτης και 31 κλοπών και διαρρήξεων. Περισσότερα ευθύς αμέσως. Σε 2.143 συλλήψεις προέβησαν τον Ιούλιο οι υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθησαν 21 διακινητές μη νόμιμων μεταναστών, 1.814 αλλοδαποί για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, ένα άτομο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ένα άτομο για απόπειρα ληστείας, 17 για κλοπές και διαρρήξεις, 8 για απόπειρα κλοπής, 2 άτομα για απάτη, 57 άτομα για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, 15 για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, 3 για παράβαση της νομοθεσίας περί παιχνίων, 3 για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνιακού κώδικα, 2 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εράνων και λαχιοφόρων αγορών, 1 για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, 3 άτομα για πλαστογραφία, 3 για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών πυροτεχνημάτων, φωτοβολίδων και παιδικών αθυρμάτων, 49 άτομα διοκόμενα με εντάλματα σύλληψης και καταδικαστικές αποφάσεις, 16 για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, ενώ 127 άτομα συνελήφθησαν για λοιπά αυτεπαγγέλτως διοκόμενα αδικήματα, όπως υγειονομικές παραβάσεις, παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και άλλα. Τον Ιούλιο εξιχνιάστηκαν ακόμη συνολικά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μία απόπειρα ανθρωποκτονίας, μία απόπειρα ληστείας, 31 κλοπές και διαρρήξεις, 9 απόπειρες κλοπής και 45 απάτες. Τον ίδιο μήνα κατασχέθηκαν συνολικά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 947,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, 14,7 ηρωίνης, 6,5 γραμμάρια κοκαίνης, 822 γραμμάρια με διάλειμμα μεθαδόνης, 149 δενδρύλια κάναβης, 45 γραμμάρια κλόνων κάναβης, σπόροι κάναβης, μικροποσότητα MDMA, εξοπλισμός καλλιέργειας φυτών κάναβης, αυτοδιοί δενδρύλια κάναβης στον αριθμό 1247, 113 ναρκωτικά δισκεία, 3 ζυγαριές, ένα τρίφτης, 14.561 ευρώ σε χρηματικά ποσά, 2 χρυσές λίρες, 9 πιστόλια, 10 κυνηγητικά όπλα, 537 φυσίγγια, 8 μαχαίρια, 1 κιλό λαθρέου καπνού, 2.373 λαθρέα πακέτα τσιγάρων, 78 κροτίδες, βεγγαλικά πυροτεχνήματα και παιδικά αθύρματα, 5 πλαστά έγγραφα, 24 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 19 οχήματα, 1 βάρκα, διαρρηκτική
τακτικά εργαλεία αλλά και είδη παρεμπορίου. Τον Ιούλιο ανεβρέθηκαν συνολικά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 23 κλεμμένα οχήματα, αυτοκίνητα και δίκυκλα. Άνοιξε εκ νέου η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κοινωνικής ασφάλισης για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Πλέον είναι ενημερωμένη με τα καινούργια στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Συνεπώς, οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν ξανά τις αιτήσεις τους. Άνοιξε η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κοινωνικής ασφάλισης για το κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος Α και Β μετά από μέρες καθυστέρησης. Η εφαρμογή έχει ενημερωθεί με τα τελευταία στοιχεία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και οι πολίτες καλούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του φορολογικού έτους 2017. Υπενθυμίζεται ότι την υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης έχουν και όσοι έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο κατά το παρελθόν, προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου η υπαγωγή τους με βάση τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2017. Όσοι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ένταξης θα μπορούν να αξιοποιούν το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο μέχρι την 30 Νοεμβρίου του 2018, οπότε και θα έχει παρέλθει ένας μήνας όπως προβλέπει ο νόμος από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε όλη τη χώρα, μετά και την παράταση μέχρι την 30 Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες περιοχές. Δηλαδή μετά και την παράταση μέχρι την 30 Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες περιοχές, εάν και μέχρι την 30 Νοεμβρίου του 2018 δεν έχει υποβάλει κάποιος εκ νέου αίτηση, τότε αυτόματα απεντάσσεται από το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο από την 1η 12 του 2018, ακόμη και αν πληρεί τις προϋποθέσεις για κάποια κατηγορία. Να σημειωθεί τέλος ότι η εφαρμογή θα συνεχίσει να δέχεται αιτήσεις ένταξης στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και μετά την 30 Νοεμβρίου του 2018. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε θερμά που για ακόμη μια φορά επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.